Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας χρονιάς, τελικό Super Cup. Η πρωταθλήτρια ομάδα της ΠΑΟΠ Νέας Αμισού παίζει στο γήπεδο της Δόξας με αντίπαλο την κυπελούχο πέρσι ομάδα της Δόξας Βόλακα. Να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάσσονται οι δύο ομάδες. Η ομάδα της Δόξας Βόλακα με προπονητή το Λευτέριο Δίτη ξεκινάει το μάτς με Πάπο, Σταμπουλή, Σάκη, Καρπιτσάρη, Νίκο, Μποσχοψίου, Κάσο, Γιαματζίδη, Σίγκο, Δράμπαλη, Κώστα, Νίκο Στάικο, Ηλία Σταμπουλή και Γιώργο Γαλόπουλο. Στον πάγκο Μαλίκης, Δερμετζής, Ζηρινίδης, Ωρεόπουλος, Μύρκου Γιάννης, Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Τσαμπάζης, Παπαδημητρίου Θόδωρος και Ηλίας Μουζενίτοφ. Πάμε να δούμε και την ενδεκάδα για την ομάδα του ΠΑΟΠ Νέας Αμισού με προπονητή τον Γιώργο Πολυχρονίδη, η εκπρόσωπός μας φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική, με Μιχαηλίδη Παύλο στο τέρμα, 2 Μιχαηλίδης Κώστας, 3 Μητρούσης, 4 Γάκης, 5 Φερσιζίδης, 6 Οικονομίδης, 7 Θεοδωρίδης, 8 Παυλίδης Παύλος, 9 Παύλο Τσιμισκίδης, 10 Κώστας Προκοπίου και 11 Μιχάλης Πούλας. Ρέφερι του σημερινού τελικού ο Σάκης Δηλγεράκης, με πρώτο βοηθό τον Αναστάσιο Μπουλή, δεύτερο βοηθό τον Βασίλη Σκριτζόβαλη και τέταρτο διαιτητή τον Χαράλαμπο Θαμνίδη. Να αναφέρουμε επίσης ότι στην ιατρική βοήθεια, φαρμακευτική βοήθεια του αγώνα, οι νοσηλευτές θα είναι η Ιωάννα Σπόρτα, ο Κοσμάς Βασιλιάδης και ο Γιώργος Τσαβδαρίδης, ενώ παρατηρητές αγώνα είναι ο Χρήστος Μπουγιουκλής και ο Κωνσταντίνος Τασχουνίδης. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, τελικό Super Cup, πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς 2024-2025, Δόξα Βόλακα, ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Ακολουθεί ο εθνικός ύμνος, παρακαλώ, λέω. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Στη σέντρα η ομάδα του Βόλακα, οι δύο τροπεούχοι δράμας για την περίοδο 2023-2024 διεκδικούν τον τίτλο του υπερπροταθλητή, το Super Cup. Ο ΠΑΟΠ Νέας Αμισού πήρε το πρωτάθλημα, το διεκδίκησε και ο Βόλακας μέχρι την τελευταία αγωνιστική και ο Βόλακας πήρε το κύπελο. Ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες πέρσι, αναφυσβήτητα. Αυτές μείναν μέχρι το τέλος της μάχης στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο ο Βόλακας τα κατάφερε. Κέρδισε στον τελικό την Προσοτσάνη με 1-0 και είναι εδώ τώρα για να διεκδικήσει έναν ακόμη τίτλο. Ο Βόλακας που τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει 4 τίτλους, του λείπει μόνο το περσινό πρωτάθλημα. Ενώ η Νέα Μισός θέλει και αυτή να ξεκινήσει τη χρονιά με ένα θετικό αποτέλεσμα και να πάρει ψυχολογία ενώψη ΓΑΜΑ Εθνικής. Στατικά του Βόλακα στο μάτς, Βράμπαλης εκτελεί, πέρασε η μπάλα. Μιχαηλίδης με υπερένταση θα διώξει την μπάλα σε νέο κόρνερ. Παραλίγο να εφηνιδιαστεί. Φώτου τον Ηλία Ντοσταμπουλή, τον αρχηγό. Αυτός με μία στο Γαλόπουλο. Για να δούμε, Γαλόπουλο συγκλίνει. Γαλόπουλο έχει χώρο. Γαλόπουλο βρίσκει χώρο. Πάει να παίξει κάθετα. Έξυπνη πάσα προς το Σίγκο. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Μιχαηλίδης. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Γαλόπουλο. Πέρασε η μπάλα για τον Γαλόπουλο. Την κατεβάζει πάσα στο Σταμπουλή. Υπάρχει offside όμως. Σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Σταμπουλής λοιπόν στο φάουλ. Σταμπουλής εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε. Ωραία ο Σίγκος όμως κερδίζει την μπάλα. Βάζει το σώμα του Σίγκος. Μένει σουτ. Δύσκολη επέμβαση από τον Μιχαηλίδη. Κεφαλιά του Γαλόπουλου. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης. Μπλοκάρει η πρώτη πολύ καλή φάση του τελικού στο 22 με τον Γιάννη Σίγκο. Αλλά ο Μιχαηλίδης σε ετοιμότητα απομακρύνει. Τελικά με δεύτερη κόντρα την κράτησε. Παυλίδης, ωραία κοφτή τρίπλα. Για να δούμε, Παυλίδης συνεχίζει και καλά πόδια. Παυλίδης το ζυγίζει. Καλό σουτ, δοκάρι και out.
πολύ καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ Νέα Μισού, η πρώτη του στο μάτς από τον Παύλο Παυλίδη. Αυτό το μακρινό σουτ, η μπάλα στο κάθε το δοκάρι και out στο 34, η ευκαιρία με τον Παύλο Παυλίδη. Μοσχοψίου και πάλι με ψυχραιμία έκανε την τρίπλα, αλλά έχουμε τραυματία τώρα τον Τσιμισκίδη. Στο 37, είπαμε και το γήπεδο δεν είναι σε καλή κατάσταση, θέλει προσοχή. Ο Τσιμισκίδης φαίνεται ότι χτύπησε. Φωνάζει παίχτη, τον Ζαγιάκου φωνάζει νομίζω ο Γιώργος Πολυχρονίδης. Αν είδα καλά, είπαμε δεν αποκλείω και πριν το ημίχρονο να κάνει και δεύτερη αλλαγή. Έτσι και όσοι πρώτοι ήταν αναγκαστικοί. Αυτή του Προκοπίου με τον Χάρη Γεωργιάδη. Μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου ο Παύλος Τσιμισκίδης, καταχειροκροτούμενος βέβαια από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Ελπίζουμε το παιδί να μην είναι κάτι σοβαρό από το πρώτο παιχνίδι. Φάνηκε να είπαμε αγωνιστικός χώρος δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πήγε να βάλει το πόδι του εκεί να κόψει τον Πέτρο Μποσχοψίου. Οικονομίδης, Μιχαηλίδης, Θεοδωρίδης από δεξιά η σέντρα. Κασός πέρασε η μπάλα. Πάπος δεν τη διώχνει καλά την μπάλα. Από κοντά του σε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάρης Γεωργιάδης από τα δύο μέτρα στέλνει την μπάλα out. Από μια παλιά που φαινόταν αρχικά εύκολη. Πέρασε από τον Γκάσο. Πέρασε από τον Πάπο που την έδιωξε με το ένα χέρι. Στρώθηκε στον Γεωργιάδη τον Χάρη. Ο οποίος έκανε από πολύ κοντά το σουτ. Πάνω από τα δοκάρια out. Ο Γεωργιάδης προσπαθεί να γυρίσει, απομακρύνεται, σουτ στα σώματα, νέο σουτ του Φερσιζίδη και πάλι στα σώματα. Επιμένουν τη Νέα Αμισού, γίνεται το λάθος. Για να δούμε τώρα στην κόντρο Βολάκας με τον Γαλόπουλο. Γαλόπουλος απλώνει την μπάλα. Ωραία ο Γαλόπουλος, περνάει και παίζει στον κενό χώρο για τον Σίγκο. Σίγκο είναι τέταρτη, Σίγκο πλασάρι, γκολ 1-0 για τον Βόλακα. Γιάννη Σίγκο στην κόντρα, επίθεση ο Βόλακας από το κόρνερ. Καταπληκτικός Γαλόπουλος παίρνει την μπάλα, κάνει την παράλληλη πάσα και ο Γιάννη Σίγκο τέταρτη σουτάρι, σκοράρι 1-0 ο Βόλακας. Στο 45-2. Πολύ ωραίο γκολ. Κόντρα επίθεση εκεί που απειλούσε η Νέα Μισός. Στην κόντρα επίθεση ο Βόλακας με την εξαιρετική πάσα του Γαλόπουλου στον κενό χώρο και σκόρερ το Γιάννη Σίγκο. Ιδανικό πλασέ στην έξοδο του Μιχαηλίδη. Προηγείται με 1-0 στο 45-2 το γκολ και πιστεύω ότι με τη σέντρα θα έχουμε και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μια προσπάθεια στο χώρο του κέντρου, μια μπροστινή παλιά για τον Σίγκο, είναι πολύ καλή. Σίγκο στο σούτ, η μπάλα out, πολύ καλή πάσα από τον Δράμπαλη. Το σούτ από τον Γιάννη Σίγκο, η μπάλα out στην πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου μέρους για την ομάδα του Βόλακα στο 48. Τώρα το κόρνερ εκτελείται, πρώτο δοκάρι απομακρύνεται η μπάλα πολύ ψηλά. Άστοχο το σούτ από τον Θεοδωρίδη, η μπάλα πέρασε out. Έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά επαναφοράς Γαλόπουλος, το σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, δεν κατέβασε το σώμα του Γαλόπουλος, έπιασε το σουτ, η μπάλα πέρασε out. Κάνει και μια μπροστινή παλιά και πάλι κατοχή στη Νέα Μισό, νέα προσπάθεια επίθεσης με πάσα τώρα για το Θεοδωρίδη που κατεβάζει σουτάρι παραλίγο, πολύ μεγάλη ευκαιρία, κόρνερ είναι, από την προσπάθεια του Θεοδωρίδη κόντραρε η μπάλα, πολύ ωραίο κατέβασμα με το στήθος σουτ, η μπάλα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τάκλινγκ του Στάικου, τώρα Νέα Μισός. Έχει την κατοχή, ο Βόλακας περιμένει, Θεοδωρίδη σηκωμένη σημεία του βοηθού για offside. Σταμπουλής. Μπάλα αριστερά, Μαλίκης έκανε ωραία κίνηση. Και πάλι μπάλα προς τα πίσω. Νέο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι, Στάικος, εδώ μπορούσε να κάνει πάσα, έκανε κεφαλιά προς την εστία, αλλά ως μη γενόμενη. Κόπηκε από τον Γαλόπουλο. Στάικος στο έδαφος, συνέχεια στο μάτς. Φερσιζίδης θα γεμίσει προς την περιοχή, κεφαλιά. Τελευταία στιγμή ο Μποσχοψίου θα κόψει την μπάλα σε κόρνερ. Ενώ διαμαρτύρονται από τον πάγκο της Νέας Αμισού για παράβαση του Πάπου πάνω στον παίκτη της Νέας Αμισού. Κόρνερ τελικά σωτήρια με το κεφάλι ο Μποσχοψίου. Κόρνερ από αριστερά για τη Νέα Μισό. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Η δεύτερη καλύτερη μετά από αυτήν του Θεοδωρίδη, νομίζω ο Χάρης Γεωργιάδης ήταν ο παίκτης που πρόλαβε και έκανε την κεφαλιά για να προλάβει ο Πέτρος Μποσχοψίου να διώξει σε κόρνερ στο 78. Κλέψιμο από τον εξαιρετικό Γαλόπουλο σήμερα, ο οποίος κλέβει την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση. Γαλόπουλος έχει επιλογές, πολύ ωραία πάσα στον κενό χώρο. Μιχαηλίδης όμως πολύ καλή έξοδος, γιατί είδε την κίνηση που έκανε ο Μαλίκης και βγήκε και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Ακόμα θα μπορέσει να συνεχίσει με 10 μένει ο Βόλακας στο μάτς. Και τώρα έτοιμος για το φάουλ ο Οικονομίδης προς την περιοχή. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πάπου. Έξυπνο φάουλ από τον Οικονομίδη.
Ραφαήλ Θεοδοσιάδης έτοιμος και άλλος τραυματίας για το Βόλακα. Ενώ φωνάζουν άμεσα ιατρική βοήθεια, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ηρεμούμε όλοι στο γήπεδο γιατί ο Κάσος σηκώθηκε. Φάνηκε εκεί να λιποθύμησε. Ελπίζουμε το παιδί να είναι καλά. Ένα πολύ γερό παλικάρι, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλακα, ο οποίος μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Ζαλισμένος. Ο Βόλακας, ο οποίος χάνει και τον Γαλόπουλο, ο οποίος αποβλήθηκε για διαμαρτυρία από τον Σάκη Δηλγεράκη με δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη, οπότε θα συνεχίσει με 9, δεν μπορεί να κάνει αλλαγή. Διανύουμε ήδη το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά βέβαια είχαμε μεγάλη διακοπή και τον τραυματισμό του Κασού. Κεφαλιά προς τα μπει τώρα Ζαγιάκου, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, περνάει και έχουμε τι. Τίποτε, επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Μποσχοψίου στην προσπάθεια του Ζαγιάκου να κερδίσει την μπάλα. Προσπάθεια επίθεσης τώρα, πλάγιο και τώρα ο Σάκης Δηλγεράκης, φίλες και φίλοι, σφυρίζει τρεις φορές φινάλε αναμέτρησης. Η Δόξα Βόλακα κατακτά το Super Cup για δεύτερη φορά στην ιστορία της.